Έχουμε ολοκληρώσει προλίγου στην Επιτροπή Εσωτερικών την παρουσίαση του συνόλου των τροπολογιών που κατέθεσαν όλα τα κόμματα στο πακέτο των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ δημιουργική συζήτηση. Πρέπει να πω ότι υπήρξαν προσπάθειες για να βρεθούν συγκλήσεις σε μια σειρά ζητημάτων. Αγγίξαμε ασφαλώς και το ακαθόδες ζήτημα που αφορά τις συνενώσεις δήμων και τα διάφορα σενάρια. Πρέπει να πω ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες και οι συνάδελφοι έχουν κρατήσει ανοιχτή την προοπτική μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη να βρεθούν εκείνες αναγκαίες συγκλήσεις για να μειωθεί ο όγκος των τροπολογιών που θα οδηγηθούν στην ολομέλεια της Βουλής. Σε ό,τι αφορά τώρα στη διαδικασία, εφόσον ολοκληρώσαμε την παρουσίαση όλων των τροπολογιών που υπερβαίνουν τις 85, την ερχόμενη Πέμπτη εξαντλητικά θα ψηφίσουν τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών, ούτως ώστε τροπολογίες που εγκρίνονται να ενσωματώνονται στα κείμενα και αυτές που δεν υιοθετούνται να αποφασιστεί από τις κοινοβουλευτικές ομάδες αν θα επιμείνουν και αν θα τις θέσουν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Εξάλλου, αυτό προνοεί και ο κανονισμός του Κοινοβουλίου. Παραμένει ορατός ο ορίζοντας που θέσαμε εντός Φεβρουαρίου, το λέω με σχετική βεβαιότητα, να μπορέσουμε να θέσουμε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τη μεταρρύθμιση για να ψηφιστεί. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η ψήφιση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι μια αναγκαιότητα και γι' αυτό εμείς θα επιμείνουμε ότι εντός του πλαισίου που θέσαμε θα πρέπει να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Κύριε Καμένο, λέτε τροπολογίες που εγκρίνονται θα πάρει στην Ολομέλεια, δηλαδή θα ψηφίσει η Επιτροπή και θα εγκρίνονται και κάποιες θα απολευθούν. Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης και στην κατάρθρον, αυτά που υιοθετούνταν ενσωματώνονταν επιτόπου στα κείμενα. Το ίδιο και με τις τροπολογίες. Αυτές που συγκεντρώνουν πλειοψηφία θα ενσωματώνονται στα κείμενα. Αυτές που δεν συγκεντρώνουν ενδεχομένως να οδηγηθούν στην Ολομέλεια, διότι τα κόμματα διατηρούν τη θέση τους ενδεχομένως και θα διεκδικήσουν από τους 56 βουλευτές η υιοθέτηση της θέσης τους. Υπάρχουν αρκετά σενάρια, κάποια από τα οποία είναι και διαζευκτικά. Έχουμε προτάσεις κομμάτων που μιλούν για 14 δήμους, έχουμε προτάσεις κομμάτων που μιλούν για 17 δήμους, έχουμε προτάσεις κομμάτων που μιλούν και για 20 δήμους. Σήμερα έγινε μια προσπάθεια να ψηλαφίσουμε το ενδεχόμενο να βρεθούν συγκλήσεις και πρέπει να πω ότι δεν υπήρξαν απόλυτες τοποθετήσεις από τα κόμματα. Δεν αφιβάλλω ότι θα καταγραφούν διαφωνίες, αλλά κρατώ το γεγονός ότι όλοι προσπάθησαν να παρουσιαστούν έτοιμοι να συζητήσουν μέσα από τα διάφορα σενάρια. Θα ψηφίσουμε και για αυτόν την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει πρόταση για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, τοπικών δημοψηφισμάτων. Υπάρχει και ένσταση σε αυτή τη θέση. Θα ξεκαθαρίσει τελεσίδικα, πρέπει να πω, την ερχόμενη Πέμπτη. Θεωρώ ότι είναι από τα θέματα που τελεσίδικα θα ξεκαθαρίσει.